κάνει να βάλω detective για να βρω το detective. Ακίνητος! Ακίνητος! Ακίνητος είπα! Χριστέ μου! Α, του φέρνω λίγο, αλλά δεν είμαι ο Χριστός. Ο Γαρίδας, το detective είμαι. Κάθεσε. Κύριε detective, έχω πρόβλημα, ξέρετε, και χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Θέλω να παρακολουθήσετε κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Για ποιο λόγο? Επειδή την Παρασκευή το βράδυ θα λείπω από το σπίτι, οπότε καταλαβαίνετε. Να σου πω, καλή. Πολύ καλή. Είχα πολλά χρόνια να συναντήσω κάτι σαν κι αυτή. Δεν ξέρω, αλλά έχω τρελαθεί μαζί της. Και δεν θέλω να την χάσω με τίποτα. Γι' αυτό σας λέω. Πρέπει να την παρακολουθήσετε. Δεν μου λες, την ξέρω, την έχω δει. Σίγουρα, όλος ο κόσμος την έχει δει. Όλος ο κόσμος. Ναι, και περισσότεροι είναι κολλημένοι μαζί της. Άδειο είναι. Κολλημένη. Με τη δικιά σου. Δεν είναι ακριβώς δικιά μου. Με τρελάνεις. Δεν μου λες πόσο είναι, 20-30. Είναι λίγο μεγάλη. Γύρω στα 45. 45. Κύριε μου λες, πώς τη λένε αυτή τη μεγάλη σου αγάπη? Προσοχή, Μαρκοπέδιο. Τι είναι πάλι τούτο? Εκπομπή στην τηλεόραση. Και επειδή την Παρασκευή το βράδυ θα λείπω από το σπίτι και δεν θα μπορέσω να την παρακολουθήσω, θα ήθελα... θα ήθελα να την παρακολουθήσετε εσείς. Και εσείς. Αυτά τι να τα κάνω? Ξέρω εγώ, δικά μου είναι. Ποιανού είναι? Του γραφείου. Εντάξει, έγινε. Μητσάρα, ετοίμασε ένα κεφαλάκι εδώ για τα παιδιά. Α, κύριε Άρη. Τα παιδιά εδώ στο ένα μου έκαναν παράπονα ότι το κεφαλάκι που πήραν δεν είχε μέσα καθόλου μυαλό. Ποιο κεφαλάκι ήταν? Του Καρατζαφέρη. Λογικό είναι. Πήγαινε το σπετσοφάσι στους δικούς. Α, έτοιμο είναι. Πω, τι σας φέρνω, τι σας φέρνω! Τι μας φέρνεις! Σπετσοφάει, μόλις έφτασε από τις πέτσες. Αχ, αγαλώ, Αλλά πώς να σας σερβίρω. Α, το βρήκα. Θα το αφήκε το ζουμάκι. Ωραία. Τώρα θα σου δείξω εγώ. Σιγάρε, με τρόμαξες. Τι κάνεις, ρε μεγάλε? Άσε, ξέρω εγώ. Την έχω άκτη καιρό τώρα. Είναι αλογόμυγα. Ξέρεις πόσα λεφτά μου έχει φάει αυτή στον υπόδρομο. Καλό. Σιγάρε, Θεόφιλε. Πώς κάνεις έτσι, ηρέμησε. Ούτε ο πρώτος είσαι, ούτε ο δεύτερος που χωρίζει. Είσαι ο τρίτος. Καλό. Να δεις που τα ξαναγυρίσει. Τι να γυρίσει, ρε Βλάς. Το πάνω στο ζευγάρι είναι η χημεία. Ναι, καλά, η χημεία. Εμένα τις προάδες δεν χώρισε ένα ζευγάρι κολλητό μου. Και ήταν και οι δύο χημικοί. Καλό. Βάλε κρασί να πιούμε. Καλό. Τον Τανάση να βάλω, αλλά αυτός δεν πίνει, οδηγεί. Καλό! Βλάση, θα φέρεις μια φέτα. Σωμί, καλό, Άξερε, πώς κάνεις έτσι, Καλά, Βασό, θα πάθεις την πλάκα σου με αυτό το μαγαζί. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να νίκει σε αντίπαλο κόμμα, αλλά έχει κάτι κεφαλάκια, τα παίρνει μόνος του. Αλήθεια? Καλώ τον Κυρτόδωρο και την Κυραβάσο. Κυραβάσο,
όλα. Τι να σας φέρω? Εγώ θα έλεγα πρώτα να πάρουμε ένα απεριτίφ. Έχετε λικέρ? Α, όχι, δεν έχουμε λικέρ, αλλά έχουμε τα λικέρ, τον Τεόφιλο. Αχ, αγαλώ, Ας παραγγείλουμε τότε. Τι έχεις? Τι έχω? Αχ, τι να έχω, κυρτότορε. Βάσανα, πολλά βάσανα. Μην κοιτάσαι εσένα που σε προσλήψανε υπουργό. Σίγουρα κάποιος έχεις από πίσω σου. Είσαι και χοντρός, δεν μπορώ να δω. Αχ, αγαλώ, Όσο για την κυραβάσο. Κυραβάσο, κυραβάσο. Καλά που κοιτάει, ρε. Δεν είναι τίποτα. Απλά έχει πάρει ένα ταβόρ των 500. Ταβόρ των 500. Καλά, έδωσε 500 δραχμές για να πάρει ένα χάπι. Α, δεν πάει καλά. Θα μας πεις τελικά τι έχεις. Λοιπόν, έχω φρεσκότατο κεφαλάκι Δήμα, καταπληκτικό. Έχω πολύ ωραίο κεφαλάκι Λιάπη. Έχω πάρα πολύ ωραίο κεφαλάκι Ανδριανόπουλου. Και έχω και σαρακατσάνικο κεφαλάκι Σουφλιά, παλαιάσκοπης. Από Γουρουνόπουλο έχεις τίποτα? Από Γουρουνόπουλο έχω καρατζαφέρι και βενιζέλο το δικό σας. Βενιζέλο έχω φάει. Φέρε ένα καρατζαφέρι, αν και ξέρω ότι δεν τρώγεται με τίποτα. Ωραία. Εσύ, κύρα Βάσο. Αυτό το κουβέρι που λέει εδώ είναι κάτι πικάντικο. Α, καλά. Τι να της φέρω? Φέρτης ένα κεφαλάκι Δήμα, αλλά χωρίς τα γυαλιά. Να σου πω, το κεφαλάκι της Νατάσας το πουλάτε? Α, όχι, αυτό το έχουμε μόνο για βιτρίνα. Α, καλό, Από σαλάτες? Α, από σαλάτες έχουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ, η σαλάτα, και έχουμε και τη σαλάτα του Σεφ, του Κωστάκη, που είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Τα έκανε σαλάτα. Θα πιείτε τίποτα? Όχι, έχουμε αποφασίσει τα επόμενα 4 χρόνια μόνο να τρώμε. Μεταλλικό νερό έχετε? Α, όχι. Είχαμε, αλλά ήταν τόσο μεταλλικό που σκούριασε. Α, καλό, Αυτά. Αυτά. Ωραία. Έρχονται αμέσως. Βλάση, θα κάτσεις λίγο στο πόδι μου? Α, δεν μπορώ, κύριε Άρη, μας βλέπει ο κόσμος. Στο πόστο μου εννοώ. Εγώ θα πάω στην αγορά στη Ριγίλης να πάρω κάνα δύο κεφαλάκια ακόμα, γιατί από ό,τι βλέπω δεν τη βγάζουμε με αυτά που έχουμε. Καλά, αλλά πούστε, όχι κεφάλι ό,τι και ό,τι, μόνο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Α, καλό, Αλλά μ' αρέσει. Κατάλαβες, το θρήσκευμα είναι ευαίσθητο στοιχείο. Το όνομα συζύγου είναι ευαίσθητο στοιχείο. Το δαχτυλικό αποτύπωμα είναι ευαίσθητο στοιχείο. Το φύλλο δεν είναι ευαίσθητο στοιχείο? Όχι. Όχι. Και γιατί η παροιμία λέει δείξτε μου το φύλλο σου να σου πω ποιος είσαι? Ωραία. Εσύ τι φύλλο σε έδειχνες? Αυτό. Είμαι στα χάι μου! Αυτό είναι φασιστικό, αγαπούλη. Σε βάζω να διαλέξεις ανάμεσα στα δύο φύλλα. Άρεν ή Θήλη. Εγώ δεν θέλω να καταταγώ σε ένα από αυτά τα δύο φύλλα. Και πού θέλεις να καταταγείς? Στις πεζοναύτες. Να παίζω με τις ναύτες. Χαχανίσαμε πάλι. Θα πολεμήσω, αγαπούλη. Θα πολεμήσω με δόντια και με νύχια. Θα πολεμήσω για να νομιμοποιηθεί επιτέλους το τρίτο φύλλο και να μπορεί ο καθής από εμάς να επιλέγει άφοβα. Τι κάνεις έτσι? Αγαπούλη, αυτό που σου λέω είναι αληθές και όχι φούμαρο. Φούμαρο, φούμαρο, πάντα φούμαρο. Φούμαρο, φούμαρο, πάντα φούμαρο. Άντε πάλι αυτή. Ποιοι είναι οι τροβαδούροι? Αυτή, αγάπη μου, δεν είναι τροβαδούροι. Αυτή είναι τροβαδούροι. Φουμαρό, φουμαρό, πάντα φουμαρό. Φουμαρό, φουμαρό, πάντα φουμαρό. Φουμαρό, φουμαρό, πάντα φουμαρό. Hey, εσείς, τροβαδούροι! Ησυχία! Πάντα φουμαρό. Φουμαρό, φουμαρό, πάντα φουμαρό. Φουμαρό, φουμαρό, πάντα φουμαρό. Α, θα σας μου γελώσω. Φουμαρό,
πάντα φουμάρω. Το όγκο δεν σας δείξω εγώ. Είναι και βαρύ. Καλά, τι χρυσόψαγο είναι αυτό. 24 καγατίων και είναι τόσο βαρύ. Να μάθετε παλιό του κομπαζούρι. Θες λίγο, μπα, το βλέπω μα. Άμα πια. Α, δεν τους μπορώ αυτούς, εδώ μου κάθονται. Τους κατάπια. Και κανείς θα με ζυπλούν. Τι έλεγα, ανε, άκου αγαπούλη, τι έχω βάλει στο μυαλό μου. Ποιο μυαλό σου. Τώρα θα πω ότι έχουν τη μάνα του στις σκάνες. Στις σκάνες. Ναι, έχει πάει το φεστιβάλ. Να μην σε ξαναφέγεις την Γκεστάπο. Όχι αγάπη μου, δεν θα σου λέω εγώ τα σχέδιά μου και εσύ θα με χλεβάζεις. Χλεβαστή, χλεβαστή. Συγγνώμη αδέλφο, τι θα το ξανακάνω. Έλα. Α, ναι. Άκου, αγαπούλη, τη σκέφτηκα. Το καλοκαίρι, που όλα τα κανάλια θα παίζουν επαναλήψεις, θα σκάσουμε μύτη εμείς με μία υπερπαραγωγή, θα να πάτε μπορούσα, η οποία θα έχει σκοπό να κάνει πλήση εγκεφάλου για την αυτοκρατορία μου. Ο τίτλος της θα είναι Gay Watch. Gay Watch. Ναι, μωρή, Gay Watch. Και το γλυκός ήγος θα είναι ο Gay R. Ο Gay R. Ναι, πως ήταν στο Dallas ο Gay R, στο Gay Watch θα είναι ο Gay R. Ένας ψηλός, ξανθός, γεγοδεμένος, ναύαγος πρόχτης. Ναύαγος πρόχτης. Ναι, μωρή, γύρνα να σου δείξω. Ο οποίος θα σπρώχνει τους ναυαγούς προς τη γδίγα. Η γυναίκα είναι μέσα και μου κάνει. Δεν σου κάνει. Πνίγεται. Πνίγεται. Ρε τη μαύρη. Πνίγεται, καταλαβαίνεις. Και τι να κάνω τώρα, εγώ να τραβήξω τα βυζιά μου. Θες λίγο παγωτό. Θέλω. Εσύ πας να σώσεις. Χάνω γυναίκα μου, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Δεν πιστεύω να ευσεβάφεις. Καλά, εσύ τώρα λυπάσαι ή χαίρεσαι και χτυπιέσαι έτσι. Γιατί εγώ δεν χαιρόμουν. Χάνω γυναίκα μου. Εσύ πρέπει να σπέσεις. Α, να σου πω. Όταν πνίγεστε στο Αφρικα, σας πιάνει τέτοια πανίκα. Πανίκα Αφρικα πρέπει να σπέσεις. Πανίκα Αφρικα θα καθαρέσει. Πανίκα Αφρικα βουτάω και τη στονώ. Πανίκα Αφρικα πέκα με στονώ. Μη Φράγκο! Μη Φράγκο! 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 Ποιος είναι αυτός? Ο Φράγκο Νέρα. Άντε θα βουτήξεις. Να βουτήξω. Όχι καλέ, έτσι το είπα. Σιγά να μην βουτήξω. Τι είμαι Αλβανός για να βουτήξω. Παρακαλώ εγώ εσένα, κάνε κάτι. Άντε να κάνω κάτι. Τι ήθελα και έγινε ο ναυαγός πρόχτης. Πινίγομαι στη δουλειά. Πρέπει να βιαστούμε. Θα βουτήξω, χωρίς αντιλιακό, με δείχτη προστασίας. Δεν έχεις ακούσει για την τρύπα του όζετος και τη ζημιά που έχει κάνει στον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτή είναι η μόνη τρύπα που θέλουμε να κλείσει. Πού είναι τα σαμπό? Τι τα θέλει τα σαμπό? Σαμπό στη θάλασσα, πρέπει να τα φορώ. Θες να πατήσω κανένα κοινό και να κάνω βαβά? Καλά, θέλω την παντενάστα. Πάω να τη σώσω, είμαι έτοιμος να πάω να τη βγάλω. Αλλά να σου πω,
Εγώ φιλί τη ζωή δεν δίνω. Γιατί, επειδή είναι μαύρη? Όχι, βρε παιδί μου, επειδή είναι. Ναι, ναι, επειδή είναι μαύρη. Όχι, όχι, και για να δεις ότι δεν είμαι ρατσιστή. Εγώ θα δώσω το φιλί τη ζωή σε σένα που είσαι μαύρο και εσύ, άμα θέλει, το δίνει στη γυναίκα σου, οκ. Οκ. Ωραία, πάω. Τα μπρετσάκια μου, πού είναι τα μπρετσάκια μου? Ηλα αίρετη. Μπρετσάκια μου εσύ. Πάμε αμέσως να σώσουμε τη μαύρη. Ρασί, τόση ώρα εδώ και δεν έχουμε δει ούτε ένα βυζάκι, ούτε ένα μπουτάκι. Ρασί, να μπουτάκι. Ρασί, να μπουτάκι, κάθε μέρα γιορτή. Ρασί, να μπουτάκι, κάθε μέρα γιορτή. Ρασί, να μπουτάκι. Κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλά, εσύ γιατί έπεσες? Από το συνήθεια. Α, καλά. Η Ρίκα δεν παίζει, το βλέπεις? Βλέπω. Καλό. Βλέπεις, Ρίκα, είναι καλό. Δε εσύ πατώνεις? Ρωσί, άμα πού ήρθε αυτό? Από καταρτινό, τόσο νερό. Καλά, τι νερό ήταν αυτό? Νερόκοτα. Δεν πειράζει. Γουρε, γουρε. Θα σου πω, πάμε πάλι στο Χίτλερ. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε, αγαπούλη? Καταπληκτική σειρά. Θα τους ανοίξει τα μάτια. Α, τώρα που πεις θα τους ανοίξει τα μάτια, τι θα κάνουμε αλήθεια με εκείνο το χοντρό που έχουμε συλλάβει? Ποιον, τον Καγκατζαφέρη? Ναι, αυτόν. Κάνει απεργία. Πεινός. Όχι, απεργία νύστας. Έχει να κλείσει μάτι μια εβδομάδα τώρα. Μια εβδομάδα. Για φέρ τον μέσα. Γιώργο! Γιώργο! Τώρα θα δεις τι σε περιμένει, Καγκατζαφέρη. Έλα, κάθισε. Αγαπούλη, ντους! Και τώρα οι τρεις μας, Καγκατζαφέρη. Οι τρεις μας? Ένας εγώ και δύο, εσύ τρεις. Και χαινήσαμε πάλι. Τι, για τη Σαλόμη θα με ρωτήσεις πάλι? Όχι, αγάπη μου, άλλο. Εντάξει. Θα σε πεινήξω. Βγήκες και είπες, άσε με, ότι στις εκλογές είχες προτείνει αντί για τον Άρη Σπηλιοτόπουλο να κατέβει ο Τόλης Βεσκόπουλος. Μήπως είχες την απέτηση να μετονομαστεί και η Νέα Δημοκρατία σε Νέα Δηληνό, να μην αλλάξει και το σήμα, το νουδού? Ή φαντάστηκες ότι θα έβγαινε ο Τόλης στο μαγαζί και θα έλεγε: μα εγώ πάω χέρι, 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 χέρι με τον Καρατζαφέρη, το Γεώργιο. Όχι, αδέλφο Χίτλερ. Απλά όπως ξέρεις, χάσαμε τη μάχη των εκλογών για λίγους ψήφους. Αν είχαν την εξυπνάδα να κατεβάσουν τον Τόλη, θα κερδίζαμε. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ω, τι κουτί. Ω, τι κουτί, ω, τι κουτί.
Σιγά ρε Ηλία, πώς κάνεσαι, ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω ρε Άδωνη, εμένα τώρα έχει πάρει ο κόλος μου φωτιά. Αφού πήγες και έκατσες πάνω από το κερί, κάτσε στον καναπέ. Τι έπαθες, κάηκεσαι. Κάτσε να σου κάνω λίγο αέρα. Εντάξει, φτάνει, γιατί θα πάρει ο κόλος σου πολύ αέρα και δεν κάνει. Λοιπόν, είπες ότι έχεις πρόβλημα με την έξοδο του Σάκη στη σκηνή. Ακριβώς. Όπως ξέρεις, ο Σάκης βγαίνει πάντα με εντυπωσιακό τρόπο στη σκηνή. Φέτος έβγαινε πάνω σε χαλί. Πάμε που λες εχθές στο μαγαζί. Εδώ χαλί, εκεί χαλί, πού είναι το χαλί. Πουθενά το χαλί. Ρωτάμε τον υπεύθυνο και μας λέει: καλοκαίρι μπαίνει ρε παιδιά, έστειλε το χαλί για φύλαξη. Μου ήρθε ήλιγκος. Κατάλαβα. Και τώρα από μένα θέλεις τη λύση. Να βρω μια ιδέα για το πώς θα βγαίνει ο Σάκης στη σκηνή. Λοιπόν, μια απλή και γρήγορη λύση είναι να κατέβει με σκηνή. Τι σκηνή? Κάμπινγκ, σκηνή, τριχιά. Να κρέμεται από ψηλά και να κατέβει με σκηνή σαν τον Ταρζάν, που είναι και της μόδας. Όλα τα πιτσιρίκια 7-8 χρονών, το κοινό του δηλαδή, είναι κολλημένα με τον Ταρζάν, με πιάνεις. Δεν είναι κακή ιδέα, αλλά χρειαζόμαστε και μία τσίτα. Μόνο σκηνή χρειαζόμαστε, τσίτα έχουμε. Να χαθείς ανόητε. Άλλο, άλλο. Άλλο, άλλο. Τι να βρω. Α, αυτό είναι. Μια άλλη εντυπωσιακή λύση είναι να βγαίνει μέσα από ένα κανόνι. Ντυμένος βλήμα. Ντυμένος. Ας βγει όπως είναι, με πιάνεις. Άλλο, άλλο. Άλλο. Α, αυτό είναι. Να βγει σαν φιδάκι. Τι φιδάκι? Για τα κουνούπια, φιδάκι. Να περνάει μέσα από τα τραπέζια και να σούρνεται. Τι λες καλέ, να σκίσει κανένα καλτσόν. Άλλο. Άλλο. Mm. Α, το βρήκα. Να πέσει από ψηλά σαν μάνα εξ ουρανού. Μάνα τι μάνα? Μάνα με τους 9 σου γιους και με τη μια σου κόρη. Την κόρη τη μονάκριβη, την πολύ αγαπημένη. Μάνα ρε παιδάκι μου, μάνα. Αυτό που περιμένουν όλοι. Με πιάνει. Άλλο. Άλλο. Πού έχω μπλέξει. Α, το βρήκα. Θα βγει με δυο φτερά. Μα με φτερά βγήκε πέρυσι. Όχι τέτοια φτερά. Φτερά αυτοκινήτου. Θα του βάλουμε και ένα προφυλακτήρα μπροστά να μην το πλησιάζει κανείς. Όχι, όχι, όχι. Θέλω κάτι πιο εξαντρικ. Συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ. Τι μου κόμουν, κλείσει. Έρχομαι αμέσως. Μη φυγείς, επιστρέφω. Κλείσει. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Βοήθησέ με, Θεέ μου, να βγω από αυτό το σκοτάδι. Φώτισέ με. Φώτισέ με να βρω μια λύση για την έξοδο του Σάκη στη σκηνή. Έρχεται ο Σάκης. Φώτα, παιδιά! Ηρέμησε. Θέλω να σου μιλήσω σοβαρά. Τι έγινε? Ακόμα δεν βρήκαμε την έναρξή σου. Δεν πειράζει, την βρήκα εγώ. Άκου. Είναι σκοτάδι. Βγαίνουν οι χορεύτριες πρώτα και χορεύουν. Στο σκοτάδι? Ναι, γυναίκες είναι. Μετά ανάβουν όλα τα φώτα και βγαίνουν οι άντρες. Είμαι από κάτω σου! Σοβαρά!
σιγά μια ακόμα μαχαιριά. Θέλεις να μου δώσεις μπρος στην εκκλησία ακόμα μια φορά. Θες να με πληγώσεις μπρος στην εκκλησία. Όπο κομμάτια είμαι, δεν έκλεισα μάτι όλη νύχτα. 7 επισκέψεις έκανα χθες σε σχολεία και τα 7 ήταν νυχτερινά. Τι έγινε, παπαντιτζέι, τι κάνεις εκεί με το κατσαβίδι? Έχουμε πρόβλημα, σεβασμιότατε. Έχει πέσει κεραία στην Πάρνηθα και έχει χαθεί το σήμα σε μερικές περιοχές. Oh my god, δηλαδή δεν βγαίνουμε εις όλη την Ελλάδα? Δυστυχώς όχι. Α, για να δω. Ένα, τεστ. Κλίση break. Παρακαλώ, αν ακούει κάποιος φίλος παπαραστέχνης, να πάρει μικρόφωνο. Κλίση break. Εδώ Χριστόδηλος 257. Κλίση break. Ακούει ο Παπαγιώργος ο κάπτεν. Ακούει ο Παπαρεντιέισον. Ακούει ο Παπαγιώργος ο Rainbow. Έλα, Χριστόδουλε 257. Ο Παπαγιώργος ο Ρέιμπόου είμαι από Κόρινθο. Λαμβάνω σήμα σου. Πες μου πώς ακούγομαι εις την περιοχή σου. Εδώ ακούγεσαι καλά. Πόσες μονάδες σου φέρνω? Στις 5 του κρατικού μου φέρνεις 4, αλλά έχεις πολλές αρμονικές. Η αλήθεια είναι ότι στους κόλπους της εκκλησίας υπάρχει μια αρμονία και αυτό επηρεάζει και το σήμα μας. Ένα. Λοιπόν, δεν πειράζει, ας κάνουμε εκπομπή και όποιος μας ακούσει. Αγαπητοί αδελφοί, καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή «Πες τα Χριστόδουλε». Στο μικρόφωνο ο Χριστόδουλος ο 257 και στα πλατό ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάλητος Papa DJ. Και στο σημείο αυτό να πούμε ότι η πρώτη ώρα εκπομπής είναι μια προσφορά από τα καταστήματα εκκλησιαστικών ειδών Θεάρεστος, όπου μπορείτε να βρείτε εικόνες, σκανδύλια, καρβουνάκια σε τιμές θαύμα και σε πολλές άτοκες δόσεις, ενώ η δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι προσφορά από τις εκδόσεις Λιβάνης. Έχουμε περάσει και ακούμε «Διευχών των Αγίων Ημών» από τη Χαρούλα Αλεξίου, ένα τραγούδι που ζήτησε να ακούσει ο αγαπητός αδελφός Ξανθός Καβαλάρης, ο οποίος θέλει να το αφιερώσει στην αγαπητή αδελφή Ζουζουνέλα από τα Παλούκια Σαλαμίνας με πολλά ερωτηματικά. Special! Στο ρολόι της Αρχιεπισκοπής είναι ανάποδα, η ώρα πρέπει να είναι 8, που σημαίνει ότι στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Μόνο αυτή είναι η διαφήμιση, αυτή σεβασμιότητα. Ωραία. Να σου πω, έβαλες τη νούμερο παπούτσι φοράς στην καινούργια σου ταυτότητα ή το θεωρούν κι αυτό ευαίσθητο στοιχείο? Όχι. Όχι στις νέες ταυτότητες. Αντισταθείτε. Έλα, Αλέκο. Αλέκο. Αποθυμένα. Αποθυμένα. Έχεις αποθυμένα.
επιστροφή στο πρόγραμμά μας και ήρθε η στιγμή για τη μεγάλη έκπληξη. Ο πρώτος αγαπητός φίλος ακροατής που θα τηλεφωνήσει στο Πέστα Χριστόδουλε θα κερδίσει μια πρόσκληση 2 ατόμων για την κυριακάτικη λειτουργία που θα κάνω εγώ αυτοπροσώπως στην Αγία Ελεούσα στην Γαλιθέα, που όπως καταλαβαίνετε θα δημιουργηθεί το αδιαχώρητο. Ελπίζω να μην είναι ο σπασλοκαμπόνιας, ο κλαμπός... Ο σπαζοκλαμπάνιας. Ναι, αυτός. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σου, τέκνο μου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να σε καλά. Θέλει να σας μιλήσει λίγο ο πατέρας μου, μπορεί. Ευχαρίστως. Ναι, με ακούτε. Ο σπαζοκλαμπάνιας είμαι. Πάτρο Μπαντούρικα. Κυκλοφόρησαν από τη Μαύρος Records. Πολλούνται σε επιλεγμένες καφετέρειες, λαϊκές κλπ. Φουμαρό, φουμαρό, πάντα φουμαρό. 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 Πανίκα, Αφρικά, πέκαμε τον νο. Φαντασέ, τόση ώρα εδώ και δεν έχουμε δει ούτε ένα βυζάκι, ούτε ένα μπουτάκι. Ρε εσύ, να μπουτάκι. Ρε εσύ, να μπουτάκι, κάθε μέρα γιορτή. Ρε εσύ, να μπουτάκι, κάθε μέρα γιορτή. Ρε εσύ, να μπουτάκι, κάθε μέρα, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλά, εσύ γιατί έπεσες. Από συνήθεια. Πόπο, καλά η Ρίκα δεν παίζεται, βλέπεις. Βλέπω, καλό. Βλέπεις Ρίκας, είναι καλό. Πατώνεις. Εσύ, από πού ήρθε αυτό το νερό. Ξέρα λίγο. Κάνα τόσο νερό. Τι φτηνότο ήταν αυτό. Μαλόκοτα. Μαλόκοτα. Νερόκοτα. Θα πειράζει. Λίγο λίγο. Να σου πω, πάμε πάλι στο Χίτλερ. Πάμε. Με την κιθάρα.